Να καλωσορίσουμε λοιπόν στην παρέα μας τον καθηγητή κοινωνικής και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Γιάννη Τούντα. Καλημέρα σας. Γεια σας, κύριε Τούντα. Καλημέρα, κύριε Αντωνοπούλου. Καλημέρα, κύριε Οικονόμου. Να είστε καλά. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα, κύριε Τούντα? Έχουμε δύο μέρες ρεκόρ, τέλος πάντων, ανακοίνωση κρουσμάτων. Ωστόσο, να σημειώσουμε αυτό, πως έχουν αυξηθεί και τα τεστ. Δηλαδή, έχουν γίνει περί τα 50.000 τεστ μέσα σε 48 ώρες. Παίζει και αυτό το ρόλο του. Θα έλεγα ότι παίζει καθοριστικό ρόλο, κύριε Αντωνοπούλου, αυτό. Σκεφτείτε ότι το Μάρτιο κάναμε 800 τεστ κατά μέσο όρο την ημέρα. Mm-hmm. Και τώρα ξεπεράσαμε τις 24.000 την ημέρα. Mm-hmm. Έχει μπει τη ζωή μας το rapid test που δεν υπήρχε. Άρα είναι σαφές ότι δεν μπορούμε να μετράμε την εξέλιξη της επιδημίας από τα κρούσματα. Mm-hmm. Η αύξηση των κρουσμάτων είναι ένας πολύ αδρός δείκτης και όχι αξιόπιστος για το πώς εξελίσσεται η επιδημία. Άρα πρέπει να έχουμε και άλλα στοιχεία στις καθημερινές ανακοινώσεις. Το λέω γιατί διάβαζα και μια ανάρτηση πολύ ενδιαφέρουσα του κυρίου Μόσχελου, που έλεγε ότι πρέπει να έχουμε μια καθημερινή ανάλυση και για τα είδη του τεστ που κάνουμε, αν είναι rapid, αν είναι PCR, και για τις ηλικιακές ομάδες και για τους νοσούντες και να κάνουμε μια ανάλυση καθημερινά. Τι λέτε εσείς? Εγώ λέω ότι η Επιτροπή κάνει... Συγγνώμη, κύριε Τούντα, η ανάλυση αυτή πάντως γίνεται. Mm-hmm. Γιατί το διάβαζα και εγώ το άρθρο του κύριου Μόσχελου. Την έκανε την επισήμανση, αλλά... Μάλιστα, ελάτε. Ότι η Επιτροπή είναι με ιδιαίτερα αξιόλογα στελέχη. Ο ΔΥ κάνει πολύ καλή δουλειά σε αυτό το τομέα. Όλα αυτά τα στοιχεία που ζητάει ο κύριος Μόσχελος είναι καταγεγραμμένα και να λύονται, αλλά καταλαβαίνετε τι θα γινόταν, τι σύγχυση θα δημιουργούσαμε στον κόσμο αν κάθε μέρα ανακοινώναμε ένα τεράστιο κατάλογο με διάφορες παραμέτρους για διάφορα τέτοια επιμέρους θέματα. Θέλετε να πείτε κάποια πολύ εξειδικευμένα ιατρικά και ερευνητικά? Γίνεται, λέτε, η ανάλυση, απλώς δεν ανακοινώνεται. Μάλιστα, σαφές. Αυτό που βγαίνει από την ανάλυση είναι ότι είμαστε αυτή τη στιγμή στην ανωδική φάση του δεύτερου κύματος. Το δεύτερο κύμα αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει το πρώτο κύμα σε διαστάσεις και σε απειλή από το κύμα το πρώτο της άνοιξης. Mm-hmm. Αυτό είναι επίσης ένα σημαντικό να κρατήσουμε, ότι η κατάσταση θα εξελιχθεί το επόμενο διάστημα προς το χειρότερο, όχι προς το καλύτερο, διότι μπαίνουμε σε μια περίοδο που θα έχουμε επιβαρυντικούς παράγοντες για την εξάπλωση της επιδημίας, αλλά αυτή η χειροτέρευση μπορεί να ελεγχθεί και να μην πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, εφόσον τηρούμε σωστά τα μέτρα τα εκάστοτε που επιβάλλονται. Τώρα, κύριε Τούντα, συγχωρείτε να σας διακόψουμε για να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω όμως αν είναι στο σωστό χρόνο τα μέτρα αυτά. Γιατί ακούω κάποιους συναδέλφους σας να λένε τώρα, βλέπουμε την εικόνα προ 14ημέρου, ας πούμε, 10-14 μέρες πριν, έτσι δεν είναι? Μήπως έχει ξεφύγει ο ιός πιο μπροστά από αυτά τα μέτρα? Να το δούμε αυτό, να το συζητήσουμε αμέσως μετά το διάλειμμα, να μας επιτρέπετε. Εντάξει, Διοικονόμου, περιμένω. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, επιστρέφουμε στον κύριο Τούντα, τον καθηγητή κοινωνικής και προληπτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είχαμε ρωτήσει, κύριε Τούντα, νωρίτερα, εάν τα μέτρα αυτά ελήφθησαν αργά, με την έννοια ότι ο ιός πιθανόν να έχει τρέξει περισσότερο από όσο νομίζουμε, δηλαδή να έχει πάει και στις κίτρινες και στις πράσινες περιοχές ενδεχομένως, και εμείς να έχουμε μείνει 10-14 μέρες πριν, γιατί αυτό μετράμε τώρα, έτσι δεν είναι? Ό,τι αφορά τους διασωληνωμένους και τους θανάτους, αυτό μετράμε. Ναι. Γιατί η θάνατη για μένα είναι ο πιο αξιόπιστος δείκτης αυτό. Και με βάση αυτό τον δείκτη, κύριε Οικονόμου. Αυτό το δείκτη υπολογίζω... δηλαδή, λέτε, κύριε Τούντα, πως από εδώ και πέρα θα πρέπει να προσέχουμε τους θανάτους και τους διασωληνωμένους. Εγώ χρησιμοποιώ ένα σύνθετο δείκτη, άθροισμα θανάτων και διασωληνωμένων. Ναι. Διότι, ας πούμε, μια μέρα που μειώνονται οι διασωληνωμένοι είναι επειδή αυξάνονται οι θάνατοι. Ακριβώς, το έχουμε παρατηρήσει αυτό. Άρα ένα σύνθετος δείκτης είναι αυτός που χρησιμοποιώ εγώ για να παρακολουθώ την επιδημία. Mm-hmm. Και με τη δικιά μου την εκτίμηση θεωρώ ότι τα μολυσμένα άτομα από την αρχή της επιδημίας στη χώρα μας έχουν ξεπεράσει τις 200.000. Mm-hmm. Από αυτές τις 200.000 εκτιμώ ότι περισσότερο από 20.000 είναι αυτή τη στιγμή τα ενεργά κρούσματα. Έχει κανείς ανοσία, κύριε Τούντα, λέτε τώρα? Αυτή η ιστορία με την ανοσία και τα λοιπά είναι κάτι το οποίο πρέπει να βάζουμε στο σκεπτικό μας και στην κουβέντα μας για αυτό τον ιό? Τα άτομα τα οποία έχουν μολυνθεί με τα τεστ αντισωμάτων που κάνουν κατά διαστήματα, διαπιστώνουμε ότι τα περισσότερα από αυτά τα άτομα έχουν ανοσία, έχουν δηλαδή αντισώματα που τα προστατεύουν. Και αυτό είναι μια καλή εξέλιξη. Αλλά βέβαια το νούμερο αυτό ακόμα είναι πολύ μικρό για να μιλήσουμε για συλλογική ανοσία. Που χρειάζεται πάνω από το 50%. Αυτά τα μέτρα που πήραμε τώρα, σε πόσες μέρες περιμένουμε να αποδώσουν? Πότε θα δούμε την εικόνα τους?
Κύριε Οικονόμου, το πιο σημαντικό μέτρο που μπορεί να πάρει κανείς είναι αυτό που πήραμε την Άνοιξη, δηλαδή το γενικευμένο lockdown. Αυτό δεν γίνεται όμως κάθε λίγο και λιγάκι να κοιμάμαστε. Αυτό ακριβώς θέλω να σας πω, γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι ένα lockdown σημαίνει πλήγμα στην οικονομία. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε, από μελέτες που είχαν γίνει, είχαμε εκτιμήσει ότι στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, λόγω της οικονομικής κρίσης, είχαμε κάθε μήνα 230 επιπλέον νεκρούς. Άρα δεν μπορούμε να μπούμε σε μια κατεύθυνση που θα λέει για να προστατεύσουμε μόνο τη δημόσια υγεία θα καταστρέψουμε την οικονομία, διότι μετά, γιατί μετά θα καταστραφούν, θα είναι χειρότερες επιπτώσεις από ό,τι επιδημία στην υγεία μας. Είναι μια πολύ περίπλοκη εξίσωση αυτή που καλείται να λύσει κανείς. Ακριβώς. Εγώ θα έλεγα λοιπόν ότι αν μπορεί να σκεφτεί κάποια κριτική στη μέχρι τώρα πορεία, που νομίζω ότι έχουν πάει πολύ καλά και το βλέπουμε και σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι ότι θα μπορούσαν οι μάσκες να μπουν πιο γρήγορα στη ζωή μας. Και θα έλεγα επίσης και ότι η απαγόρευση της νυχτερινής κυκλοφορίας, της μεταμεσονύχτης κυκλοφορίας, και αυτή θα έπρεπε να μπει λίγο νωρίτερα στη ζωή μας. Και θα έλεγα ότι θα έπρεπε να μπει σε όλη την Ελλάδα σε αυτή τη φάση. Όχι μόνο στις κίτρινες περιοχές. Παντού, γιατί το λέω αυτό. Παντού. Το λέω αυτό διότι έχουμε δει ότι οι βασικές αιστείες αυτή τη στιγμή αναζωπήρωσης της επιδημίας, και το βλέπουμε κυρίως από την εξάπλωσή τους στους νέους, είναι από τις συναθρήσεις των νέων. Ναι. Άρα νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε σε όλη την Ελλάδα για να μην μπουν και άλλες περιοχές στο πορτοκαλί ή στο κόκκινο. Αυτή είναι η μόνη προσωπική μου κατάθεση που θα μπορούσα να κάνω. Αλλά γενικά θεωρώ ότι γίνονται σωστές κινήσεις και γι' αυτό επαναλαμβάνω, είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση παρά τις ανησυχητικές αυτές εξελίξεις από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τούντα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να είστε καλά. Καλημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ Βαθήκα. Για την συζήτηση αυτή.